Καλησπέρα από το Μπασκετάκι Αρένα. Development 2. Μάντρα Χιτ. Destroyed. Pistons. Στο 12 οι γηπεδούχοι. Στο 4-8 οι φιλοξενούμενοι. Κύρκος ο σκόρερ. Μάλφα θα στοχίσει. Και φάουλ από τον Δρίβα, ποιος διέσχισε όλο το γήπεδο. Πραγματοποίησε εξαιρετική ενέργεια, άφησε την μπάλα με το δεξί, κέρδισε και το φάουλ και είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Thank you.
μπάλα φιλοξενούμενη. Σπανόπουλος θέλησε να βρει τον Καρατσίκο. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Δεν έχουν βρει ρυθμό οι δύο ομάδες. Ειδικά οι φιλοξενούμενοι. Σου διαδύο από τα 4 μέτρα. Ούτε τώρα. Baseball πάσα. Θα περάσει τελικά. Τι ακριβώς έκανε τώρα εδώ ο Κύρκος. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση. Μάλφας με ταυλό. Θα μειώσει στους δύο. Πανόπουλος θα κλέψει. Εδώ! Πανόπουλος στη γωνία θα πάρει την μπάλα. Δεν θα βρει στόχο. Λυπάμαι από ποιον, Μάντρα. Γρήγορο το παιχνίδι. Μόλις βρίσκουν ευκαιρία τρέχουν το γήπεδο. Σουτιά 3. Εύστοχος. Ο Τσιλιώνης θα κάνει το 9-4. Μάλβας για 3. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound. Δεν θα καταφέρουν να πετύχουν το καλάθι. Για την Μάνδρα 11-4. Διαχείρος Μόλου. Διαφορά στους 7. Εδώ θα παίξουν το πικ. Μόλος θα μοιράσει το κόψιμο. Καρατσίκος από 45 μοίρες. Εύστοχος. 11-7. Κάνει το 14-7. Dart score έχουμε αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Για να δούμε τώρα μαζί τώρα θα βγάλουμε θεασμό. Δεν θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Θα γίνει και το λάθος. Βλέπουμε ότι οι γηπεδούχοι μόλις δουν ευκαιρία. Μάλφας. Θα κλέψουν εδώ την μπάλα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Τσιλιώνης θα την αφήσει στο καλάθι και να κάνει το 16-7. 18-7 συγγνώμη. Διαφορά στους 11. Όλο και αυξάνεται. Με τριών κόντων αστοχό. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Εκεί όμως που την πήρε ο Σταυρόπουλος δεν ήταν αθλητικός. Σε αντίθεση με τον Ντουμπανάκη, ο οποίος έκανε το 27.
Συν 13 η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Φύγει ήδη στον εφηδιασμό. Αφήσει με το δεξί. Όταν το δεις το βίντεο δεν θα του αρέσει καθόλου. Το μόνο σίγουρο. Αλφας κατευθείαν θα πάρει την προσπάθεια. Από χέρια παίκτη destroyed είναι ο ρεφ. Ήταν μπροστά, το είδε. 26 δευτερόλεπτα για τον τέλος της πρώτης στροφής αναμέτρησης. Για 3, αυτή τη φορά δεν θα του κάνει το χατέρι του Γιώργου την μπάλα. Ο Μάρκος περιμένει. Πάρει την μπάλα. Γίνει το λάθος, τέλος πρώτη δεκαλέπτου. 27 μπροστά η Γιβελούχη. Λοιπόν, το δεύτερο δεκαλέπτο ξεκίνησε. Γίνει το κλέψιμο. Για να δούμε. Στανόπουλος θα μείνει στον αέρα, θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Θα καίσουν εκεί το ψηλό. Θα μιμηθεί το Στανόπουλο, ο οποίος σε θέση center for θα δεχτεί την μπάλα. Αυτή τη φορά δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού. Σιγά μην το χάνε. Έχει βάλει άλλα κι άλλο συγκεκριμένος. Μείωσε στους 11. Παραλίγο καλάθι και φάουλ. Ο Δρύβας είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Επιτυχικό ριμπάουντ από τον Μόλο. Στο Σταυρόπουλο, επίθεση 14 δευτερολέπτων, 9 τώρα. Σταυρόπουλος θα γυρίσει, θα πάρει την προσπάθεια. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Μάλφα. Καλογερόπουλος. Ο Μάλφας θα πάρει το τρίποντο. Το παρασκέφτηκε εκεί. Επειδή στάθηκαν τυχεροί, η μπάλα κατέληξε στο Σπανόπουλο. Σπανόπουλος έδωσε μια εξαιρετική πάσα στον Μάλφα. Δύο φορές και την ευκαιρία να την αφήσει στο καλάθι, δεν τα κατάφερε. Σε αντίθεση με τον Δρύβα, ποιος έκανε την 22-9. Σταυρόπουλος θέλησε να δει, να δώσει με baseball πάσα. Ανακόπηκε από τον Μάλφα. Σου διατρίσα τη 45. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, δεν θα του κάνει το χατήρι η μπάλα όμως. Διαμαντεύσει τι πήγαν να κάνουν οι γηπεδούχοι, να βγάλουν εφηδιασμό. Δεν χρειάζεται του Δέντου Σταυρόπουλου και όντως ήταν υπέρ του διότι φιλόδοξη αυτή η πάσα. Εδώ θα κόψει στα ίσα τον Μάλφα, ο ψηλός της Μάνδρας. Παίρνει τις απαιτούμενες ανάσες. Σπανόπουλος θα κόψει, θα δει την μπάλα, θα δώσει στον Μάλφα, εκείνος για δύο, θα στοχίσει. Oh.
22-11. Για άλλη μια φορά ντάπ σκορ στο παιχνίδι. Θα γίνει το λάθος. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Καλογερόπουλου. Θα δούμε αν θα μειώσουν, το κάνουν ακόμα περισσότερο με τον Βερβανιώτη. 22-13, πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, εκατέρωθαν στους δύο πάγκους. Καλογερόπουλος, πάρει το σκριν. Θα δει τον Καρατσίκο, εκείνος θα στοχίσει. Αυτή το συμπαίκτη του ο Ρουγανάκη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μειώσει ακόμα περισσότερο. (22-15) Σουτριών πόντων από τον Τσιλιώνη, στο συν 10 διαφορά. Καλογερόπουλο, στο Σπανόπουλο που ακόμα δεν έχει ρυθμό, θα πάρει την εσωτερική, θα πάρει και το φάουλο από το Μόλο. 4-49 για το τέλος. Όμορφη ενέργεια από το Μερουκουνάκι. Έφαλε το καλάθι, πήρε το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή και τη δυνατότητα να ρίξει τη διαφορά στους 7 πόντους. Θα το κάνει. Απαντάει με έμεσο τρίποντο, το τρίποντο των γηπεδούχων. Πάρα πολύ όμορφη όμως δεν μεταφραστικέ σε καλάθι, συμβαίνουν αυτά. Συνδυατή από την γωνία, όχι. Συνδυατρής, όχι, Σπανόπουλος ο rebound. Πρέπει να δώσει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Να εκμεταλλευτεί την παραμικρή αδάνεια των αντιπάλων. Καρατσίκος από τη γωνία, ούτε αυτός. Έχει ώρες ένα τρελό θεότελο ρυθμό το αναμέτρηση. Μόλις θα πάρει το φάουλ. Ρουγκουνάκης διαμαρτύρεται υπέρ του δέοντος έντονα από 3:47. Ο Μόλος κέρδισε το φάουλ. Κουμαλαγή. Ο Βερβενιώτης θα πάει στον πάγκο. Μάλφα στη θέση του. Μόλις θα στοχίσει στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Θα πετύχει τον 20ο. Έκτο πόντο για την ομάδα του. Πάμε, πέντε. Καλογερόπουλος, πάρει το σύνολο Ρουγκουνάκη. Θα δώσει το Σπανόπουλο, εκείνος τον Ρουγκουνάκη. Εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Το play βγήκε. Ένα screen ψηλά στην κορυφή. Τραβήχτηκε ο Μανώλης στη γωνία, πήρε την μπάλα, έκοψε ο Ρουγκουνάκης. 26-20. Απλά τα πράγματα.
όταν το παίζει σωστά το συγκεκριμένο άθλημα. Πόντους 26-22. Μη σας ξεγελάει το ρεγκόρ το 4-8. Η παρέα του Μανώλη Σπανόπουλου θα τα δώσει όλα. Αυτό κάνει σε κάθε παιχνίδι. Αλογερόπουλος. Για τρεις. Μέσα και αυτό. Τελευταία φορά που η Detroit ήταν κοντά στο σκορ, ήταν το αρχικό 2-2 και το μείον 2-4-2 που βρεθήκανε. Από τότε κυνηγάνε διαφορές 13 πόντων, 11 πόντων, 22-9 έγινε 26-25 και τώρα έχουν την ευκαιρία, εφόσον ευστοχίσουν, να περάσουν και μπροστά. Καρατσίκος είναι μόνος, θα το πάρει το τρίποντο, μέσα! 26-28, 29 συγγνώμη, το μπουμπούνισε. Βγάλουν και την άμυνα. Εκπληκτικό δεύτερο μισό, δεύτερο δεκαλέπτου για τον... για τους Detroit. Καλογερόπουλος προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα, θα δίνει το λάθος. Κλέψουν την μπάλα Γιπεδούκη. Θα πάει ο Τσιλιώνης στο φάουλ. Θα μπορούσε να την είχε δώσει στο τρίβα. Ερχόταν από πίσω, το ακολουθούσε. Πιθανόν δεν τον είδε. Δεν νομίζουμε να έχει κάτι προσωπικό μαζί του. Επιθετικό rebound από τον Μόλο, θα τον πουλήσει μπάλα, 43 δευτερόλεπτα. Yeah. 26-28. Και ήρθε το τρίποδο του Καρατσίκου, 26-28, καλά το είχαμε πει εκείνη την ώρα. Για πάμε λοιπόν για τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Μανώλη Σπανόπουλου. Καρατσίκος Μάλφας θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το τρίποδο. Όχι αυτή τη φορά. Τέλος πρώτη μηχρόνου. 26-28 στο συν 2 οι φιλοξενούμενοι. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Οι Detroit έχουν μπει αποφασισμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα. Προηγούνται 2 πόντους. 26-28. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των κυπεδούχων. Εκεί ξεκινάνε με
σούτ τριών πόντων. Διαχειρός Μπιτσιλέκη, 29-28. Εδώ θα προσπαθήσουν να βγάλουν με βιασμό. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Σταυρόπουλος. Και με ένα γρήγορο 5-0 κάναν το 26-28-31-28. Στο συν 3 πλέον οι παιδούχοι. Γρήγορη αντίδραση. Μάλφα στο Σπανόπουλο. Προσποιείται, θα πάρει κεντρικό διάδρομο. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα λέγαμε από το πρώτο δεκάλεπτο. Πάντα βλέπουμε σπουδαία πράγματα το Μανώλη. Εξαιρετική άλλη μία. Μπάλα χαμηλά στο Σταυρόπουλο. Πάει να πάρει να του κάνει ένα τάτσιμ εκεί. Ο Μπιτσελέγγις θα μείνει ελεύθερος και θα τιμωρήσει τους Destroy. Δεύτερο σερί τρίποντο 34-30. Καλογερόπουλος θα πάρει το φάουλ. Σπανόπουλος θα πάρει την προσπάθεια αυτή τη φορά, θα στοχίσει. Σταυρόπουλος, ο μόλος έχει φύγει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα. Θα υποδεχτεί την μπάλα, θα την αφήσει στο καλάθι. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Προσέσει άλλους δύο πόντους. Και να στείλει διαφορά στο συν 6, μάθος για 3, έστοχος 36-33. Θα βάλει και αυτό, τρίτο, όχι αυτή τη φορά. Εσοφαρίσου, ναι! Τι τρίποντο έβαλε ο Βερβενιώτης από τη γωνία. 36-36, μάλιστα. Παρακολουθούμε εξαιρετικό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα. Τρεχάτε ποδαράκια μου από τη Μάνδρα και συγκεκριμένα από τον Τουμπανάκη. Έπαιξε όλο το κήπεδο, πήρε αριστερό διάδρομο, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 38-36. Μάλφας τον Καρατσίκο. Θα στοχίσει. Μπορούσε να βάλει μπροστά την ομάδα του με αυτό το τρίποδο, δεν τα κατάφερε. Ο Μπιτζιλέκης πετάει βότσαλα στον ωκεανό. Έτσι βλέπει το καλάθι. 3-4 στο τρίτο δεκάλεπτο μόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στο ημίχρονο. Το που ξέρω είναι ότι έχει μπει ολόκαυτος. Θα απαντήσω Παλαγερόπλος. Στη ματσάρα παρακολουθούμε. Yeah.
Ρικάρδο.4, 41 το σκορ αυτή τη στιγμή. Πανάκης για 3. Τη φορά αστοχός. Εντάξει, δεν μπορούν να μπαίνουν όλα. Σπανόπουλος θα γυρίσει στο Μάλφα. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Μάλφας. Πήραμε την δόξα. Από τον Ρουγουναγκή. Ας μας ζητήσει. Του ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Πιστεύουμε θα μας συγχωρήσει και πως θα εξοχίσει. 46-43. Και 33 για τον τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Παρακολουθούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Καθαρό, γρήγορο, με ωραίο ρυθμό. Ο Γρήβας προσπάθησε να τρέξει, ο Καλογερόπουλος σε λίγα κράτησε την μπάλα εντός του μισού. Αστοχό. Ο Τρεβάς δεν θα κατάφερε να ξεκινήσει και να δει την μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σπανόπουλος, σταυρωτές, δεξί διάδρομο, θα πάρει το φάουλ στην αρχή της προσπάθειας.
Ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό για τη Μάνδρα. Ένα έχουν οι Detroit. Καμία από τις δύο ομάδες δεν συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά. Είναι αυτό που σας λέμε. Ένα δεκάλεπτο χωρίς διακοπές, καθαρό μπάσκετ, χωρίς πολλά φάουλ. Πολλά εύστοχα τρίποντα, ωραίες φάσεις. Ό,τι καλύτερο για μας που το παρακολουθούμε. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα προσφέρου και, το, και για το suspense φυσικά που είχε αναμέτρηση. Θα μπει και αυτό, όχι. Συγχρονιζέ τα κατάφερε. Διαφορά κάτω από τους 5 πόντους, 12 δευτερόλεπτα, όλα κατά τη Μάνδρα. Ο Μπανάκης θα πάρει το φάουλ. Πέντε δευτερόλεπτα σου 3 πόντων. Επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Καλογερόπουλος. Τέλος του 10 λεπτού. 48-43 το σκορ. Τελευταία στροφή της αναμέτρησης μόλις ξεκίνησε. Πέντε. Και όσο οι φιλοξενούμενοι είναι κοντά στο παιχνίδι και κοντά στο σκορ, και φτάνουμε προς το τέλος, θα το διεκδικήσουν, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Σίτος πρέπει να περάσει το κέντρο, θα το κάνει στο Σπανόπουλο, θα πάρει στην περιοχή, θα πατήσει καλά, δεν θα τελειώσει τη φάση. Ζητάει φάουλ, το ρέφορε ήταν μπροστά, δεν έδωσε τίποτα. Θα βάζει με τον εαυτό του. Καθένας θα το κάνει στη θέση του. Πανόπουλος στους διατρείς από τον Ρουμπουνάκη. Δεν θα χάσει την ευκαιρία να κάνει το 48-47 το παιχνίδι στον πόντο. Εδώ η Μάνδρα θα βγάλει μια εξαιρετική φάση. Απλά Κύρκος θα έκανε μαντάρα στο τελείωμα. Σπανόπουλος αυτή το Μάλφα θα περάσουν μπροστά, ναι! Καλάθι του Μανολή. 48-49, 8 λεπτά για το τέλος. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, κατέρευσαν στους δύο μπάγκους. Θα στοχίσω σε σου 3 πόντων. 48-49 θα παραμείνει. Μάλφας για 3. 48-52 μάλιστα. Έχουν βάλει τρομερά δύσκολα στους γηπεδούχους. Μας τα είπε ο Σπανόπουλος με το παιχνίδι ότι θα τα δώσουν όλα. Το είπε. Δεν ξέρουμε την τελική έβγαση του παιχνιδιού, αλλά το κάνανε. Θα δίνουν όλα. Είναι μπροστά με 4 πόντους. Σταυρόπουλος θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό, επιμένει, θα αφήσει την μπάλα. Ούτε τώρα! Τι του έκανε η πορτοκαλί θεάτρα του Σταυρόπουλου. Μάλφας για
3 θα βάλει και αυτό. Όχι άλλη τη φορά. Το έχουν πιστέψει πλέον. Εδώ που έχει φτάσει στο παιχνίδι. Δεν γίνεται για αλλιώς. Δίσουνε τώρα. Διαχειρός δρύβα. 51-52. Τι ματσάρα βλέπουμε. Βάλασε ο Μάλφα. Θα πάρει και αυτό. Ναι! 51-55. Εξαιρετικός κύριος Μάλφας. Πραγματοποιεί μία μπασκετική ραψοδία έξω από τη γραμμή των 6.75 στο πρώτο μισό της τελευταίας τροφής της αναμέτρησης. Οδηγεί του Detroit προς μια τεράστια νίκη. Αν την πετύχουν εν τέλει, Σταυρόπλος επιθετικό θα πάρει το φάουλ. Ψηλό σαν και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν εκμεταλλεύτηκε τον πόνους των βολών. Το 51-55 θα διατηρηθεί. Βλέπουμε σιγά σιγά τα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Δρύβας Βανάκης και πάλι στο δρύβα. Η μπάλα 45 μοίρες. Με ταμπλό παρακαλώ. Τι τρίποντο έβαλε ο Τσιλιώνης. Θα τον ρωτήσουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Εάν πήγαινε για ταμπλό. Μου πάντα είναι ότι τρίποντο με ταμπλό έχει παράγοντα τύχη. Σπανόπουλος, τι ενέργεια έβγαλε πάλι. Μακάλα στην τελική. Για να δούμε άμα η Μάδρα θα περάσει μπροστά. Δεν θα τα καταφέρει. Καλογερόπουλος αντιαθλητικό θα δώσει στον Βόλο. Τέσσερα, 55, 4-23 για το τέλος. Καλογερόπλος βολές. Εδώ και πέρα ό,τι διαδραματίζεται στο κλειστό του Μπασκετάκι Αρένα είναι κρίσιμο. Καρατσίκος. Καλογερόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα στο Μάλφα. Κρεμασμένο παίκτη πάνω του. Θα πάρει την προσπάθεια. Παλικαρή σε ενέργεια. Δεν θα πάρει το καλάθι. Σπανόπουλου. Ο κύριος Μπιτσιλέγης. Τα είπαμε από το τρίτο δεκάλεπτο.
και από το σπίτι του. Θα του δώσουμε μια μπάλα και του πούμε κάτω, θα το βάλει, είμαστε σίγουροι απόψε. 57-56 θα βάλει μπροστά την ομάδα του, στο σύν 1. Η πιο κρίσιμη χρονική στιγμή ευστόχησε. Τέταρτο φάουλ ο Σπανόπουλο. Πρέπει να προσέξει ο Μανώλης. Εντάξει, έχει την εμπειρία να το κάνει. Θα περάσει τον πάγκο, φαντάζομαι για πολύ λίγο, να προφυλαχτεί. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. 3 λεπτά μένουνε, 3 και 17 για την ακρίβεια. Δεν είναι ώρα για να κάνει τον πάγκο. Θα προσέξει λίγο στην άμυνα και να μείνει. Θα πάρει το φάουλ από τον Καρατσίκο. Το παιχνίδι γίνεται μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στα παιδιά των δύο ομάδων. Δεν έχει υπάρξει φάση που να μην έχει δώσει ο ένας στο χέρι του αλλού. Είτε μιλάμε για απλό φάουλ είτε για πιο σκληρό. Βλέπουμε εδώ αγκαλιές μεταξύ Λουκουνάκη και Τσιλιώνη. Τρίβας αστόχησε στην πρώτη, το 57-56 θα παραμείνει. Αστροσκές στη δεύτερη. Δεν εκμεταλλεύτηκε τις βολές, ο Καλογερόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Σπανόπουλος πρέπει να πάει στη γραμματεία να ζητήσει αλλαγή. Τι κάνει τώρα στον πάγκο. Μάλφας θα πάρει το σκριν. Κουνάκι στο σπίτι, θα πάει μέχρι μέσα στο Μάλφα, εξαιρετική πα του φύγει μπάλα μαχαίρι. Θα κλέψουν εδώ και οι παιδούχοι και για να δούμε αν ήρθε η ώρα να πάρουν προβάδισμα τριών πόντων. Δεν θα το κάνουν σε πρώτη φάση, καλάθι και φάουλ από το Σταυρόπουλο. 59-56 και πάρει την ευκαιρία να δώσει αέρα 4 πόντων στην ομάδα του. Time out. Λοιπόν, τέλος time out. Κρίσιμη βολή από το Σταυρόπουλο. Θα ξεφύγει το παιχνίδι από τη μία από εκεί που βρίσκεται τώρα. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Πόσο κρίσιμο rebound ήταν αυτό. Ειδικά αν ευστοχίσεις αυτή την επίδεση. Θα μπει και αυτό. Πω 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 τι κάνει ο άνθρωπος απόψε. Νομίζω αν η μάνδρα πάρει την νίκη θα έχει ονοματεπώνυμο Πιτσιλέκης Παναγιώτης. 62-56. Μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Τι να πω τώρα, με ποιον να τον πάρω μοιάσω. Κλέψει την μπάλα ο Τρίβας. Θα παραπατήσει, θα κοπεί από το Μανώλη. Πόπο, τι κόψιμο του έκανε ο Σπανόπουλος στα ίσα του Μηδρού. Παραλίγο καλάθι και φάουλ. Ο Καρατσίκος ήτανε στο κόψιμο. Σταυρόπουλο, θα πέσει την μπάλα στο καλάθι, 64-58. Θα χρειαστούν μεγάλα σύντορα. Καλή ώρα όπως τώρα. Αυτό το Μανώλη, εντάξει, υπάρχει και κούραση. Ο Τρίβας δεν θα καταφέρει. Θα πάρουν το επιθετικό ρι.
rebound, 64-58, στους 6 πόντους η διαφορά. Τρίβας, Παμάκης είναι μόνος του, Τρίβας θα πάρει την προσπάθεια. Κακή εκτέλεση, Μάλπας, το Καρατσίκο, χρόνος υπάρχει. Μάλπας για 3. Airball. Η Μάνδρα είναι κοντά στην 11η νίκη μετά από μια πολύ σκληρή μονομαχία που δόθηκε εδώ στο Μπασκετάκι Αρένα ενάντια στην αξιόμαχη ομάδα των Detroit Pistons, στους οποίους φυσικά αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια όλου του κόσμου για την εμφάνισή τους, για την προσπάθειά τους. Αντιμετωπίσανε μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου και της κατηγορίας ολόκληρης. Εύκολος ο Καρατσίκος, 64-59. Εύκολος και στη δεύτερη, 64-60. Τα κεντρία απομένουν. Έρχομαι στην πρώτη. 65-60. Σύντα 6-60. Σε 17 δευτερόλεπτα, Σπανόπουλος για 3. Θα στοχίσει, νομίζω ότι κάπου εδώ όλα τελείωσαν. Οι γηπεδούχοι θα πάρουν μια σπουδαία και συνάμα δύσκολη νίκη. Εξαιρετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. 66-60 το τελικό αποτέλεσμα.